είχαμε χθες 2 νεκρούς στην Ηλία. Βλέπουμε εδώ πλάνα από το Πατρίσινιους. Το νερό είχε καλύψει τα πάντα. Έπεσαν, λέει, 10.000 κεραυνοί στην Δυτική Ελλάδα. Μεγάλο το πρόβλημα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σώσουν την περιουσία τους όπως. Βλέπεις και τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να κινηθούν. Πραγματικά είναι μεγάλο το θέμα. Αν πρόκειται τώρα για την κλιματική αλλαγή και ρίχνει τόσο πολύ νερό, ή αν οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν να κάνουν κάτι. Οι βροχές έχουν αλλάξει και ο τρόπος που γίνεται. Ο ένας ο κεραυνός που σκοτώθηκε, ο ένας νεκρός, ήταν ένας μετανάστης. Ήταν στο χωράφιο. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν. Εδώ είναι τα πλάνα, νομίζω, από την Κεφαλονιά, γιατί είχαν πραγματικά και εκεί πολύ έντονες βροχές. Βέβαια, αυτά τα νησιά είναι, πώς να το πούμε, είναι μαθημένα τα ιόνια από τις βροχές. Αλλά εδώ ήταν έντονα καιρικά φαινόμενα. Δες το κεραυνό που πέφτει στη Λακύθρα, στο Αργοστόλι. Αυτό είναι Φοίνικας. Είναι Φοίνικας, είναι πίσω από μία στάση. Όπως είπαν οι κάτοικοι εκεί, περιμένουν παιδάκια στη στάση. Βέβαια έβρεχε και ευτυχώς δεν ήταν κανείς. Κοίτα πώς καίγεται. Τα καψιόλα. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή και προκαλεί δέος. Βεβαίως.